στόχοι της Ένωσης Ξενοδόχων ναι. και στο, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι κυρίως να επαναφέρουμε το καλό τουριστικό κλίμα που είχε η Χίος τα προηγούμενα χρόνια και σαφώς να το πολλαπλασιάσουμε. Έχει τεράστια σημασία για το νησί μας να επανέλθουν οι Ευρωπαίοι τουρίστες και να έρθει φρέσκο χρήμα στο νησί. Φρέσκο χρήμα στο νησί σημαίνει ότι θα δουλέψει η καμαριέρα, ο εστιατόριος, το καφενείο στο χωριό και ο υδραυλικός ακόμα. Εμείς δυστυχώς είμαστε η είσοδος των τουριστών και πρέπει εμείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά με όσους μπορούν να μας βοηθήσουν, το Δήμο, την Περιφέρεια ή και άλλους επαγγελματίες. Ήδη από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες προβολής και προώθησης του νησιού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ήμασταν στην έκθεση πεζοπορικού τουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού στο Ντίσσελντορφ. Η Ένωση Ξενοδόχων είχε προσκαλέσει και τον Γιώργο Χαλάτση, ο οποίος συμμετείχε και είναι και γερμανόφωνος και βοήθησε πολύ. Είχαμε επίσης μια καλή παρουσία λόγω του ότι είχαμε προσκαλέσει και τον γερμανό δημοσιογράφο κύριο Φιλίπ Ρέσινγκ, ο οποίος έχει γράψει το μόνο γερμανόφωνο τουριστικό οδηγό για τη Χίο και ο οποίος με χρηματοδότηση του Δήμου Χίου μας βοήθησε στην επαφή με πράκτορες και λοιπούς επισκέπτες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα επισκεφτούμε την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου, όπου εκεί έχουμε εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων προσκαλέσει μια διάσημη Βρετανίδα δημοσιογράφο που επισκέφθηκε τη Χίο προτριετίας και γράφει ιστορικά βιβλία και κάνει εκπομπές στο History Channel. Γίνονται γενικά προσπάθειες προσέλκυσης Ευρωπαίων τουριστών, καθότι είναι το ζητούμενο, το πρώτο ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Γιατί έχετε παρακάμψει τους Τούρκους τουρίστες? Γιατί έχουμε? Τους έχετε παρακάμψει, σε αυτό που λέτε. Τι έχουμε? Τους έχετε παρακάμψει τους Τούρκους. Α, ακούστε. Ναι. Ήδη συζητήσαμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ναι. την πρότασή τους, που είναι πολύ σημαντική, να συμμετάσχουμε στην έκθεση της Μύρνης. Με ένα δικό μας περίπτερο ως Ένωση Ξενοδόχων, στο μεγάλο περίπτερο που το επιμελητήριο έχει νοικιάσει. Είναι κάτι που το συζητάμε. Θα βρούμε το κοινό παρονομαστή για το πώς θα, τι παρουσία και πώς θα παρουσιαστούμε εκεί. Δεν τους παρακάπτουμε τους Τούρκους. Ας μου επιτραπεί να πω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν την κύρια προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τους στόχους μας, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι χρόνια ζούσαν τουριστικά το νησί και οι οποίοι έχουν διαμονές κατά μέσον όρων 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Δεν παρακάπτουμε καμία απολύτως αγορά, ακόμα και αν έχουμε την ελπίδα να προσελκύσουμε Ινδούς τουρίστες, θα το κάνουμε. Η κατάσταση είναι γνωστό ότι είναι τόσο τραγική σε επίπεδο επίσκεψης Ευρωπαίων τουριστών και άλλων εθνικοτήτων, που θα πρέπει πάση θυσία να ανατραπεί αυτό το κλίμα.